κλασικά, ενημερωτικά, εναλλακτικά. Άστρα στους 92,8 και 105,3. Παίζει δυνατά. Ιστορικές διαδρομές. Ο Μιχάλης Μιχαήλ και οι φιλοξενούμενοι του συζητούν για το χθες, το σήμερα και το αύριο. Κάθε Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 10 το πρωί. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ιστορικές διαδρομές, Παρασκευή σήμερα 24 Μαρτίου του 2017. Θα μιλήσουμε σήμερα με τον σκηνοθέτη Πανίκο Χρυσάνθου. Την περασμένη εβδομάδα μιλήσαμε με έναν άλλον παραγωγό ταινιών, ντοκιματέρ κλπ, τον Σταύρο Παπαγεωργίου. Σήμερα μαζί με τον Πανίκο Χρυσάνθου, ο οποίος νομίζω δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, θα μιλήσουμε για την νέα του ταινία «Η ιστορία της πράσινης γραμμής». Καλημέρα Πανίκο. Καλημέρα. Ένα λεπτό, ας ανοίξω το μικρόφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, χαιρόμαστε που είσαι εδώ. Επειδή η ταινία τώρα βγαίνει στους κινηματογράφους, έχει στραχάματα πολλά, το αντιλαμβανόμαστε. Και σε ευχαριστώ ιδιαίτερα που βρήκες το χρόνο να έρθεις σήμερα εδώ, διότι πραγματικά ήθελα να μιλήσουμε για αυτή την ταινία. Είχαμε μιλήσει και παλαιότερα πριν 5-6 μήνες στο τηλέφωνο και σου είπα μια μέρα θα ήθελα να έρθεις εδώ. Δεν ήξερα ότι γινόταν η ταινία, ότι προγραμματιζόταν. Ευκαιρία ζωθήσεις λοιπόν, είσαι εδώ. Και θέλω να μιλήσουμε και για αυτή την ταινία, αλλά και γενικότερα το έργο σου, το οποίο έχεις παράξει όλα αυτά τα χρόνια, και να δούμε και κάποιες άλλες πτυχές. Ξεκινούμε λοιπόν με το πώς γεννήθηκε η ιδέα για να κάνεις αυτή την ταινία. Στα πλαίσια της δουλειάς μου είμαι σε επαφή με πολλοί κόσμο. Ακούω ιστορίες της Κύπρου, τις συλλέγω, ό,τι μου αρέσει το μαζεύω πιο πολύ μέσα στο μυαλό μου. Άμα έχω την ευκαιρία να το μαζεύω και οπτικά, παλιά το μαζεύα ηχητικά όταν δεν υπήρχε βίντεο. Σήμερα τις ωραίες ιστορίες προσπαθώ να τις μαζέψω και οπτικά. Πάντα σε βλέπω σε διάφορες εκδηλώσεις, πάντα με την κάμερα στο χέρι, να γυρίζεις πλάνα από τις εκδηλώσεις τις οποίες βρίσκεσαι και συνήθως είναι εκδηλώσεις πολιτικού περιεχομένου. Ξεκίνησε σαν μια αίσθηση ευθύνης. Mm-hmm. Δηλαδή αρχικά παρατηρούσα ότι τα γεγονότα που έχουν σχέση με την επανένωση της Κύπρου, τη συναδέρφωση, την επαναπροσέγγιση όπως λέμε, δεν καταγράφονταν ή καταγράφονταν λιπός. Δηλαδή οι τηλεοράσεις όταν πήγαιναν εκεί έγραφαν 5 λεπτά και έφευγαν. Εγώ θεωρούσα ότι ήταν σπουδαία αυτά τα πράγματα. Και όταν απέκτησα μηχανή λήψης, κάμερα δηλαδή digital, άρχισα να καταγράφω πράγματα τα οποία θεωρούσα ότι ήταν σπουδαία για να μείνουν. Αυτή ήταν η πρώτη αίσθηση. Με την έννοια της καταγραφής όσο το δυνατό σε βάθος, να πάρεις τη ψυχή των πράγματων. Mm-hmm. Και σιγά σιγά μου έμεινε το πράγμα. Σήμερα είμαι λίγο πιο επιλεκτικός με την έννοια ότι γίνονται τόσα πολλά γεγονότα. Όταν ξεκίνησα τα γεγονότα ήταν περιορισμένα. Ήταν η περίοδος που οι άνθρωποι δεν είχαν επαφή. Οι επαφές γινόντουσαν στην Μπίλαν, αργότερα στο Πέργαμο και τα λοιπά. Είμαστε άνθρωποι των δύο κοινοτήτων. Το δύο κοινοτήτων, mm-hmm. Οι επαφές μαζί, ό,τι είχε σχέση με την άλλη πλευρά. Οι άνθρωποι στη σχέση τους με την άλλη πλευρά. Σήμερα επιλέγω τα πράγματα που θεωρώ ότι ξεχωρίζουν. Και συνεχίζω να κάνω αυτή την καταγραφή. Λοιπόν, για να συνεχίσω. Μέσα στα πλαίσια της, που ακούω διάφορες ιστορίες και διάφορα πράγματα, αναπτύξα μια ιδέα για μια ταινία. Έσμιξα κάμποσες ιστορίες που άκουσα και έφτιαξα μια δική μου ιστορία η οποία στα επιμέρους της έχει πολλά ρεαλιστικά στοιχεία, πραγματικά γεγονότα τα οποία έγιναν και τα οποία άκουσα και έφτιαξα τη δική μου ιστορία που την ονόμασα ιστορία της πράσινης γραμμής με την έννοια ότι είναι μια ιστορία που διαδραματίζεται μέσα στην πράσινη γραμμή. Με λίγα λόγια είναι μια ταινία, δεν ξέρω πώς το... Ίσως να ταιριάζει αυτό που λένε, βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Ναι, αλλά δεν είναι ένα πραγματικό γεγονός. Γι' αυτό είναι γεγονότα. Είναι πολλά. Είναι μια σύνθεση γεγονότων που έγιναν ή θα μπορούσαν να έχουν γίνει με τον τρόπο που δίνονται στην ταινία. Πανίκο, για να
δώσουμε από τώρα την πληροφόρηση στους ακροατές μας. Πες μας πότε και πού παίζεται η ταινία και μέχρι πότε. Θα το ξαναπούμε λίγο μετά. Η ταινία παίζεται στα Kay Cineplex καθημερινά όλη αυτή την εβδομάδα, δηλαδή μέχρι και την επόμενη Τετάρτη. Λευκωσία και Λάρναγκαν υπάρχουν δύο προβολές, 8 και 10. Στις 10 καθημερινά. Καθημερινά. Στις 10 η προβολή έχει και αγγλικούς υποτίτλους για ξενογλωσσούς. Και Λεμεσόν και Πάφο μία προβολή στις 8. Μάλιστα, αρκετές προβολές κάθε μέρα μέχρι τις 29, άρα προλαβαίνει όσος κόσμος θέλει να πάει να δει, να την δει. Τώρα, το περιεχόμενο της ταινίας τι είναι? Να μην το πω όλα, να πω το βασικό ιστό της ταινίας. Είναι η ιστορία ενός στρατιώτη ο οποίος στέλνεται στην πράσινη γραμμή για να υπηρετήσει. Μιλούμε 3 χρόνια μετά τον πόλεμο. Και εκεί βγάζει σκοπιά 8 ώρες την ημέρα. Ο μόνος άνθρωπος που βλέπει σε έναν προκεχωρημένο φυλάγιο της πράσινης γραμμής της Λευκωσίας, ας πούμε στο Καϊμακλή, ο μόνος άνθρωπος που βλέπει μπροστά του αυτές τις 8 ώρες είναι ο Τούρκος σκοπός απέναντι, σε μια απόσταση 30-40 μέτρων. Και όπως είναι φυσικό, υπάρχει κάποιο είδος επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους, μεταξύ τους. Πόθεν είσαι ρε, είναι που εμπού είσαι κτλ. Κάποιοι τα παλιά χρόνια είχαν πιο μεγάλη επικοινωνία. Δηλαδή αναπτύχθηκαν φιλίες και έχουμε 10 νεκρούς στρατιώτες μέσα στην νεκρή ζώνη την ώρα που γινόντουσαν συναντήσεις ή κάποτε και ανταλλαγές προϊόντων. Δηλαδή έδινε ένα τσιγάρα που ήταν πιο φτηνά στην άλλη πλευρά. Έχω ακούσει ιστορίες που έπαιρνα φάρμακα που δεν υπήρχαν στην άλλη πλευρά. Είχαν τέτοιες συναλλαγές. Και το αποτέλεσμα, επειδή υπήρχε αυστηρή απαγόρευση να μπαίνουν στην νεκρή ζώνη, έχουμε καταγραμμένους 10 Έλληνες στρατιώτες νεκρούς και υπάρχουν αφηγήσεις και για Τούρκους στρατιώτες, για τους οποίους εγώ δεν βρήκα καταγραμμένα γεγονότα. Λοιπόν, είναι μια τέτοια ιστορία. Ενός στρατιώτη που πηγαίνει εκεί ανακαλύπτει από τις πρώτες μέρες που πάει ότι ένας από τους απέναντι μένει στο χωριό του και σε λίγο ανακαλύπτει ότι μένει στο σπίτι του. Και αρχίζει μια σχέση αυτών των ανθρώπων, αφού ο ένας μένει στο σπίτι του άλλου, και η σχέση αυτή τους οδηγεί στο να καταλάβουν ο ένας τον άλλο, διότι ο καθένας έχει το δικό του πόνο, το δικό του πρόβλημα. Είναι και οι δύο πρόσφυγες, ο ένας μετακινήθηκε από το βορρά στον νότο, ο άλλος από τον νότο στον βορρά, και σιγά σιγά και με την απόφαση να κάνουν κρυφά έναν ταξίδι στην άλλη πλευρά, να πάρει ο ένας τον άλλο δηλαδή στο σπίτι του, έχουν και μια κατανόηση στη ψυχή, μπαίνουν μέσα στη ψυχή του άλλου. Όντως είναι και από το διαφημιστικό που είδαμε προκαλεί το ενδιαφέρον. Είναι γνωστές αυτές οι ιστορίες που αναφέρεις, τις ξέρουμε και εμείς και ιδίως όσοι έκαναν στρατιώτες στην πράσινη γραμμή, έχουν ιδίαν άποψη και γνώση αυτών των επαφών που λέεις, ακόμα από το 1974 και μέχρι πρόσφατα ακόμα, εκεί που είναι κοντά μετά τις απαγκιστρώσεις. Οι στρατιώτες είναι γεγονός ότι αναπτύσσεται μια σχέση, και όχι μόνο με Τουρκοκύπριους, μπορεί να είναι και Τούρκοι από την Τουρκία και από τις πολλές χώρες εκεί. Κάπου υπάρχει μια σύνδεση. Τώρα πού οδηγεί αυτή η σύνδεση? Έχουμε το πολύ ωραίο διήγημα του Σαμαράκη, το ποτάμι, που δείχνει αυτήν την ιστορία. Δηλαδή, δεν ξέρω, όσοι δεν το ξέρουν, είναι ένα μικρό διήγημα, 2-3 σελίδες. Είναι στρατιώτες που στρατοπεδεύουν στο ποτάμι. Το ποτάμι είναι το σύνορο. Πρέπει να είναι στη Βόρεια Ελλάδα, κάπου μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Και υπάρχει ρητή απαγόρευση να μπαίνουν μέσα στο ποτάμι. Το ποτάμι όμως είναι ελκυστικό, γιατί οι στρατιώτες είναι απλητοί για καιρό, πολεμούν. Και αν είναι και καλοκαίρι. Ναι, ένα στρατιώτης μπαίνει μέσα στο ποτάμι. Τη τσιρώνεται, μπαίνει μέσα στο ποτάμι. Όταν μπαίνει, του κολυμπά, ξαφνικά βλέπει την κεφαλή κάποιου άλλου που είναι επίσης μέσα στο ποτάμι, και από την κεφαλή δεν ξέρει τι είναι ο άλλος. Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Όταν γυμνοθούν, δεν ξέρει την εθνικότητα των ανθρώπων. Και φύγουν τα σήματα και όλα από πάνω. Λοιπόν, η έκπληξη του είναι τέτοια που δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει. Και οι δύο παγώνουν για μια στιγμή. Γιατί και οι δύο δεν ξέρουν ποιος είναι ο άλλος. Και ξαφνικά του έρχεται αυτού του στρατιώτη να πάει στην πλευρά του.
Όταν πάει στην πλευρά του, βλέπει το στρατιώτη να πηγαίνει στην απέναντι πλευρά. Επομένως είναι εχθροί. Πάει στην πλευρά του, παίρνει το όπλο, το σημαδεύει. Ο άλλος βγαίνει γυμνός από τον ποταμό και δεν μπορεί να πυροβολήσει ένα γυμνό άνθρωπο. Mm-hmm. Και στέκει εκεί, βγαίνει ο άλλος, τον πυροβολεί ο άλλος. Αυτό το διηγήμα είναι ένα από τα διηγήματα της ειρήνης, της συναδέρφωσης, της ανθρωπιάς που έβγαλε η Ελλάδα. Ο Σαμαράκης είναι μεγάλος συγγραφέας. Mm-hmm. Σίγουρα. Λοιπόν, είναι τέτοιες παρόμοιες ιστορίες. Όταν είσαι 8 ώρες απέναντι και ρωτάς τον άλλον πόθεν είσαι, τι κάνεις, πόσα παιδιά έχεις, το βλέπεις πια σαν άνθρωπο. Δεν είναι ο εχθρός σου που είναι απέναντι. Καθηκόντος είσαι. Η γραμμή χωρίζει, αλλά για εκείνους που είναι κοντά, η γραμμή είναι ενώνει προπαντός αν η ψυχή του έχει κάποια ανθρωπιά μέσα. Mm-hmm. Έτσι είναι η ιστορία μας. Είναι μια τέτοια ιστορία. Τώρα, η Κύπρος δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει παράδοση στην 7η τέχνη. Στον κινηματογράφο, στις παραγωγές γίνονται κάποια σπασμωδικά πράγματα, θα λέγαμε, από ανθρώπους που πραγματικά όχι μόνο αγαπούν αυτό που κάνουν, αλλά δίνουν και τον εαυτό τους και όχι μόνο σε αυτή την προσπάθεια. Πόσο δύσκολο ήταν να γίνει αυτή η παραγωγή και με το συγκεκριμένο περιεχόμενο της? Να σχολιάσω λίγο αυτό που είπες, ναι, και μετά να σου το πω. Βεβαίως. Ας σου πω το σώμα. Η Κύπρος, εγώ αισθάνομαι ότι έχει ένα πρόβλημα με τον πολιτισμό γενικά, όχι μόνο με την 7η τέχνη. Κάποτε, όταν εγώ ήμουν μικρός, ήταν μια άλλη κοινωνία, είχαμε έναν πολιτισμό ο οποίος ήταν πιο πολύ λαϊκός, μια παράδοση. Σήμερα, με τον τρόπο που αναπτύχθηκε η Κύπρος, νομίζω ότι ο πολιτισμός δεν του δίνει η κοινωνία τη σημασία που θα έπρεπε να έχει. Ο πολιτισμός για μένα είναι πολύ πιο σημαντικός που ό,τι νομίζουμε. Που ό,τι βλέπουν αυτοί που έχουν την εξουσία. Αυτοί που διαχειρίζονται χρήματα. Ο πολιτισμός θέλει υποστήριξη. Δηλαδή, όταν ο Λιασίδης εγκατέλειψε το σχολείο για να γίνει βοσκός, αλλά έγραφε ποιήματα, αν δεν είχε υποστήριξη από κάποιους που να του αναγνωρίσουν αυτό το πράγμα, δεν θα μπορούσε να συνεχίσει. Δηλαδή, επειδή πήγαν κάποιοι και χτυπήσαν τον στη ράχη και του είπαν τι ωραία τα ποιήματα σου τούτα, κάποιοι αναγνωρισμένοι αναγκαστήκαν στο χωρκό να τον σεβαστούν. Τον θεωρήσαν λίγο πολλά πελών. Η υποστήριξη χρειάζεται. Σήμερα, όπως είναι τα πράγματα, ο πολιτισμός χρειάζεται υποστήριξη. Δηλαδή, πρέπει μια χώρα, μια πολιτεία, έναν κράτος να έχει την ικανότητα να ξεχωρίζει ποιοι είναι οι άνθρωποι που παράγουν πολιτισμό. Γιατί και ο πολιτισμός είναι παραγωγή. Δεν είναι κάτι που το έχεις ή έρχεται από τον ουρανό. Πρέπει να έχεις ανθρώπους οι οποίοι να σου παράξουν πολιτισμό. Και είναι έναν επώδυνο πράγμα το πολιτισμός. Συνήθως αρκούμαστε στο να μνημονεύουμε τον παλιούς, τον παλιό πολιτισμό, που δεν έχει αξία. Ναι, και μένουμε μέχρι εκεί. Είναι δηλαδή εύκολο. Ένας που έχει αναγνωριστεί, είναι εύκολο να τον. Έχει αναγνωριστεί, τέλειωσε. Ποιος μπορεί να πει εναντίον του Θοδωράκη σήμερα ή του Χατζηδάκη? Είναι αναγνωρισμένοι. Ναι. Το θέμα είναι ότι όταν ευκήκαν Θοδωράκη και ο Χατζηδάκη, είχαν ένα φοβερό πόλεμο. Γιατί να ασχοληθούν με τα ρεμπέτικα ή να έχουν σαβάσει τα ρεμπέτικα. Και αμέ είναι η αξία που φαίνεται όταν φέρνει κάτι καινούριο, να έχει ανθρώπου ικανού να κρίνουν την ποιότητα αυτού που φέρνει και να το εκτιμήσουν, γιατί είναι καινούριο. Λοιπόν, στην Κύπρο, επειδή δεν νομίζω ότι έχουμε περί πολλού τον πολιτισμό, απλώς εγώ έχω την αίσθηση ότι η πολιτική του κράτους είναι διαχείριση χρημάτων, για να ξοδεύουμε χρήματα. Δεν υπάρχει αγάπη και αξιολόγηση του πολιτισμού γενικά, ούτως ώστε να βλέπεις τι παράγουν οι άνθρωποι ή να δώκεις μια κατεύθυνση στο τι παράγουν. Θα πεις τι χρειαζόμαστε στην Κύπρο. Τι έχει τούτη η παράδοση που να την αναπτύξουμε και να πάμε παρακάτω. Μιμούμαστε κάποιους άλλους, τι παράγουμε, κάτι ψεύτικο, παράγουμε κάτι που κάποιοι κάνουν το για να φέρουν χρήματα ή παράγουμε κάτι που φκένει από την ψυχή του λαού. Για μένα το αυθεντικό είναι ότι φκένει από την ψυχή του λαού, ότι εκφράζει την ψυχή του λαού. Πάντως, ναι, πάμε στο δεύτερο σκέλος. Το να κάνεις σινεμά σήμερα είναι μια υπόθεση δυστυχώς ακριβή. Η τέχνη του σινεμά είναι πολύ αποδοτική, έχει πολύ μεγάλο επιρροή πάνω στους ανθρώπους. Είναι μια πανέμορφη τέχνη, μιλάς με εικόνες, αλλά δυστυχώς για να το κάνεις το πράγμα
και να κάνεις κάτι που να έχει μια ποιότητα και να μπορεί να συναγωνιστεί άλλες τέχνες και να διακλαδωθεί, χρειάζονται χρήματα. Η Ευρώπη έκανε ένα μεγάλο πόλεμο με την Αμερική, γιατί η Αμερική που κυριαρχεί και χρησιμοποιεί το σινεμά ως χρήμα, ήθελε να είναι ελεύθερο να μην δίνονται επιχορηγήσεις. Δηλαδή να είναι οι νόμοι της αγοράς. Κάμνης και πιάνε. Με αυτόν τον τρόπο και με τον έλεγχο που υπάρχει στην αγορά δεν θα μπορούσαν να γίνουν ταινίες τέχνης. Η Ευρώπη πολέμησε και κατάφερε και επιχορηγά τις ταινίες τέχνης, διότι θεωρεί ότι το σινεμά είναι πολιτιστικό προϊόν. Επομένως το επιχορηγεί τις ταινίες που είναι τέχνη, όχι τις εμπορικές ταινίες. Στην Κύπρο έχουμε μία πρόοδο. Ξεκίνησε να γίνεται αυτό το πράγμα τα τελευταία χρόνια και από το μηδέν που είχαμε τη δεκαετία του 70 προχωρήσαμε και σήμερα υπάρχει μια επιχορήγηση ταινιών. Όμορφο τούτο. Ένα βήμα. Τώρα πρέπει να γίνει το δεύτερο βήμα. Εάν δεν γίνει αυτό το δεύτερο βήμα, σημαίνει ότι θα ξοδεύουμε χρήματα για να κάνουμε ταινίες χωρίς να δίνουμε σημασία στο αποτέλεσμα των ταινιών. Έχουμε έναν πολύ μεγάλο. Κάνουμε για να κάνουμε δηλαδή. Ναι, έχουμε έναν πολύ μεγάλο κίνδυνο. Το κράτος πρέπει να μας ακούσει, εμάς που δουλεύουμε και διούμε την ψυχή μας. Και αυτό το πράγμα φαίνεται. Μπορεί να δεις τον καθέναν και να καταλάβεις αν προσφέρει ή αν δεν προσφέρει. Σωστό, το έργο. Τι κάνει και τι δεν κάνει και τι αποτέλεσμα έχει η δουλειά του. Αισθάνομαι ότι δεν μας ακούει. Ούτε ενδιαφέρεται για την εκδόση μας. Είναι ευχαριστημένοι με τη διαχείριση των χρημάτων που κάνουν και είναι ευχαριστημένοι με την εξουσία που τους διά τούτη διαχείριση. Διότι είναι πολλά μεγάλο πράγμα να κρατάς και 3 εκατομμύρια και να τα μοιράζεις που μπορείς και που μπορείς. Τώρα, σε συνέχεια τούτου, βλέπουμε το. Για να δούμε πώς μπλέκονται και τα πράγματα μεταξύ τους. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια. 3, 4, 5 χρόνια. Μια παραγωγή έργου, όχι μόνο κινηματογραφικών παραγωγών, αλλά και σε βιβλία, σε θεατρικά έργα, σε εκθέσεις τέχνης, ζωγραφικής κλπ, να προωθείται το πολιτικό πρόβλημα. Δηλαδή, η ενότητα του λαού, να σταματήσει ο διαχωρισμός σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, η επιδίωξη της απελευθέρωσης και της επανένωσης του λαού ως προοπτική με μια σωστή, όπως λέμε, λύση του Κυπριακού, και όλα αυτά είναι μια συμβολή στον αγώνα του λαού μας, ο οποίος διεξάγεται από το 1974 και μετά μέσα στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η εισβολή και η κατοχή. Όμως βλέπουμε ότι, εκτός και αν κάνω λάθος, ότι είναι ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Δηλαδή, άνθρωποι που ζουν μέσα στην κοινωνία μας θα κάνουν αυτή τη δουλειά, χωρίς πολλές φορές να έχουν στήριξη από το κράτος και χωρίς το κράτος να αναλαμβάνει το βάρος μιας τέτοιας παραγωγής έργου, ας πούμε. Δεν ξέρω αν είμαι σωστός σε αυτή τη διαπίστωση. Οπότε να ξεκινήσω την κουβέντα και να αφήσουμε να πάει όπως πάει. Ναι. Κάποτε με ρωτάει ο κόσμος, μα γιατί κάνεις ταινίες συνέχεια πάνω στο πρόβλημα της Κύπρου για το 1974. Και με θέτει μπροστά σε ένα δίλημα σωστό, να πρέπει να ασχοληθείς με άλλες μορφές της ζωής, της καθημερινής ζωής κτλ. Έχουν δίκιο. Που την άλλη πλευρά σκέφτομαι, πόσες ευρωπαϊκές ταινίες γίνονται σήμερα για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Γιατί η Ευρώπη δεν έχει απελευθερωθεί ακόμα από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Γιατί ασχολείται με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πριν 2-3 χρόνια έγινε μια ταινία στην Πολωνία που λέγεται Ήτα, επήρε κάμποσα βραβεία, η οποία ασχολείται με τους Εβραίους της Πολωνίας. Έκαμε πολλά μεγάλη. Επήρε τα βραβεία διότι έχει μια προσέγγιση καλλιτεχνική. Που την άλλη πλευρά στην Πολωνία ξεσήκωσε μεγάλο θόρυβο, μεγάλες αντιδράσεις στην πολωνέζικη κοινωνία. Γιατί έφερε τους Πολωνούς μπροστά σε ένα ερώτημα με το οποίο δεν ασχοληθήκαν ποτέ τους. Τι ήταν το ερώτημα? Οι Πολωνοί έχουν μια ιδέα για τον εαυτό τους ότι αδικηθήκαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο
ήρθε από τη μια πλευρά η Γερμανία, ήρθε από την άλλη πλευρά η Σοβιετική Ένωση. Θεωρούν ότι καταπλακώσαν τους με το βάρος τους και οι δύο, και ότι ευκήκαν που γίνει την τραγωδία νικητές με το μέρος των νικητών και φτιάξαν μια καινούρια χώρα. Ο Βάιντα σε παλιά χρόνια άφησε κάποιες αιχμές ότι μπορεί να γίνει και κάτι. Έκανε μια ταινία για τον γκέτο της Βαρσοβίας και έδειξε κάτι με υπενιγμούς σε περιόδους δύσκολες. Αυτή η ΙΤΑ ήρθε και έθεσε ένα ερώτημα: τι έκαναμε εμείς με τους Εβραίους? Εντάξει, σκοτώσαν τους οι Γερμανοί, πήραν τους. Εμείς τι έκαναμε? Τι ρόλο παίξαμε? Ναι, και δείχνει μια κοπέλα που ανακαλύφθηκε ότι η οικογένειά της καταπάτησε ένα σπίτι που ανήκει στους Εβραίους. Τον το πράγμα δεν αρέσκει σε κάποιους Πολωνούς να τους το πεις. Θέλω να πω ότι κάποτε είναι κάποια θέματα τα οποία μηνίσκουν ανοιχτά όσο χρόνο και να περάσει. Και όταν μιλήσεις για την καταπάτηση των Εβραίων στην Πολωνία, δεν μιλάς μόνο για την καταπάτηση των Εβραίων, μιλάς για την ανθρωπιά. Κάποτε έρχεσαι και λες: τι έκανα εγώ, ποια ευθύνη έχω εγώ που με θεωρούν είμαι μέσα στους νικητές και μέσα στους καλούς σε μια περίοδο δύσκολη. Λοιπόν, εμείς το πρόβλημα της Κύπρου είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει μια διάσταση, είναι μια τραγωδία. Ανθρώποι αναγκαστήκαν με τη βία, χωρίς να το θέλουν, να φύγουν από τα σπίτια τους. Το πράγμα δημιούργησε ένα τραύμα στις ψυχές πολλών ανθρώπων, το οποίο με τη διάρκεια των χρόνων πήρε και ένα χαρακτήρα επιφανειακό. Μιλούμε πολλά συχνά για το επιστροφή. Ρωτάς καμιά φορά κάποιον και λέει σου: ου, γονατιστός πάω. Ναι ρε φίλε, γονατιστός πάεις, αλλά όταν πιάσεις, αφού χτίσεις ένα σπίτι στην Πάφο, δεν θα πάεις γονατιστός. Τα παιδιά σου όλα στην Πάφο. Μα ξέρεις τι αξία έχουν οι περιουσίες μου? Εντάξει, πόση αξία? 2 εκατομμύρια. Ας σου δώκουν τα 2 εκατομμύρια, δέχεσαι τα? Καλό. Επομένως, τον το γονατιστός πάω. Δεν υπάρχει πολλή σκέψη που κάτω από το γονατιστό σπάω. Ενώ το συνέστημα το οποίο βγαίνει, αλλά κάποιο άλλο άνθρωπο βλέπει τον και πάει αυτή είναι έναν τζερίνι στην κόμη και πήρα, α πούμε, και λέει σου: εγώ να έρθω οπωσδήποτε. Δυο διαφορετικέ προσεγγίσει. Εσύ τα πράγματα. Εμεί οι καλλιτέχνε, οι άνθρωποι τη τέχνη, οι άνθρωποι που προσπαθούμε να μπούμε στη ψυχή, στις καλύτερες ψυχές του τόπου, γιατί είναι επιλογή η ψυχή, υπάρχουν πολλές ψυχές. Να μπούμε στις καλύτερες, να τις αποδώσουμε, να βγάλουμε το καλύτερο πράγμα που έχει τόσο ο τόπος, επιλέγουμε που είναι να μπούμε και τι είναι να κάνουμε και με τι θα ασχοληθούμε. Το δεύτερο, υπάρχει μια πλευρά με την οποία ασχοληθήκαμε πάρα πολλά. Είναι οι σχέσεις των δυο κοινοτήτων. Υπάρχει μια πληγή. Και λόγω της μορφής που πήρε τούτη η πορεία δεν έχουμε ασχοληθεί. Επομένως, εγώ ασχολούμαι με ένα θέμα ανθρωπιάς. Η επαναπροσέγγιση ή οι σχέσεις των δυο κοινοτήτων είναι κάτι που ακόμα χρειάζεται κατά τη δική μου γνώμη επεξεργασία. Και το σινεμά είναι σινεμά, είναι τέχνη ανθρωπιάς. Οποιαδήποτε τέχνη είναι τέχνη ανθρωπιάς. Δηλαδή, για να κάνεις τέχνη και να είσαι αληθινός, αν δεν έχεις ανθρωπιά, δεν είναι τέχνη. Και είναι ένα παράδειγμα που θα είναι καλό να το σκεφτούν οι άνθρωποι, ας σκεφτούν τον Όμηρο. Γιατί ο κόσμος όλος σήμερα λέει ότι ο Όμηρος είναι ο πιο μεγάλος ποιητής του κόσμου από τότε που δημιουργήθηκε ο πολιτισμός? Τι έχει ο Όμηρος και μεγάλος ποιητής? Έχει μια ιστορία, ας πούμε η Ιλιάδα, που θυμώνει ένας πολλά δυνατός άνθρωπος γιατί θεωρεί ότι κάνουν του μια αδικία, πιάνουν του μια γυναίκα. Η ιστορία του Ιλιάδας είναι ο θυμός του Αχιλλέα. Δηλαδή ξεκινάμε τον την ιστορία στο τέλος. Τι είναι όμως? Είναι μια ιστορία ανθρωπιάς, δείχνει μια ανθρώπινη, ανθρώπινη κατάσταση. Και οι χαρακτήρες του δεν είναι χαρακτήρες εθνικά προσδιορισμένοι. Το πιο συμπαθητικό πρόσωπο μέσα στην Ιλιάδα είναι ο Έκτορας, ο οποίος είναι εχθρός. Η πιο συμπαθητική σκηνή είναι η συνάντηση με τη γυναίκα του, η οποία φοβάται ότι να πάει και να πεθάνει, και πάει και αμέσως λέει του: τι θα γίνω εγώ η καημένη αν εσύ δεν ξανάρθεις πίσω? Δεν το γιος σου? Και πιάνει ο γιος του την ώρα που το θωρεί με την περικεφαλαία, κλαίει γιατί φοβάται το, και όταν βγάλει την περικεφαλαία γελά το μωρό που καταλάβει τον παπάν του, και γελοκλαίει η μάνα του, η οποία νομίζει ότι λυπάται ότι είναι να το χάσει και βλέπει τον την όμορφη σκηνή. Τούτον είναι πιο συμπαθητική. Εάν ο Όμηρος έπεφτε στα χέρια των φανατισμένων που υπάρχουν σήμερα και πουλούν μας πατριωτισμούς, είναι να μπορούσε να τον ευκάλω. Θέλω να λούσα εμπροδότης με τα σημερινά τα δεδομένα.
πούμε, ανθρωπιά είναι μεγάλο πράγμα. Εμείς είμαστε ανθρώποι που βγάλουμε προς τα έξω την ανθρωπιά. Επομένως, το να πλησιάσουμε τους Τουρκοκύπριους, να τους δούμε σαν ανθρώπους, το να μας πλησιάσουν οι Τουρκοκύπριοι να μας δούμε σαν ανθρώπους, τούτη είναι η ανθρωπιά, είναι το πιο καλό πράγμα που βγάλει τούτος ο τόπος. Γιατί τούτος ο τόπος πάντα έχει ανθρωπιά, την οποία αφήνουμε παραμερισμένα. Και τούτο θα πρέπει να βλέπουν και να βοηθούν και να βγάλουν προς τα έξω εκείνοι που θέλουν να κάνουν πολιτισμό στον τον τόπο. Και οι άλλες χώρες με την ανθρωπιά που δουλεύουν. Στη Γαλλία δεν κρίνουν το γαβράν με το επιφανειακό επεισόδιο τι θα κάνει, αλλά αν κάνει καλές ταινίες. Και διούν λεφτά το γαβράν να κάνει μια ταινία για την Αλγερία. Έστω και αν λαλεί τα κακά πράγματα που έκαμε η Γαλλία στην Αλγερία, δεν το σκέφτονται με τον τρόπο. Και έρχονται και φέρνουν μαστό και δείχνουν μαστό στο γαλλικό κέντρο στην Κύπρο έναν άνθρωπο που κριτικάρει την ίδια τη χώρα και λαλούν εμείς είμαστε υπερήφανοι, έχουμε ελευθερία σκέψης, κάνουμε το πράγμα. Εμείς στον το στάδιο ακόμα δεν προχωρήσαμε, δεν φτάσαμε. Φοβούμαστε το, δεν έχουμε την ελευθερία ακόμα του λόγου σαν προμετωπίδα για να προχωρήσουμε και να παράγουμε το πράγμα το οποίο είναι η πραγματική εξέλιξη του τόπου που αλλάσει τα μυαλά μας και τα αλλάσει όταν είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε την τέχνη, κρίνουμε και διαφορετικά την καθημερινή μας τη ζωή. Όχι μόνο την τέχνη, την ώρα που βλέπεις μια ταινία. Ένας που έχει ανοιχτούς ορίζοντες, έχει ανοιχτούς ορίζοντες και στο πολιτικό πρόβλημα, και στη σχέση του με τον σύντροφό του, και στη σχέση του με τα κοπελούθια του. Μεγάλο πράγμα ο πολιτισμός. Επήρα φόρα, συγγνώμη. Προβληματίζομαι να σου πω ότι πρέπει να διακόψω για να πάω σε διάλειμμα, διότι αυτά που είπες, νομίζω ότι δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος ο οποίος θα πρέπει να διαφωνήσει. Και νομίζω ότι ο πολιτισμός πάνω απ' όλα είναι θέμα πολιτισμού. Με ποια έννοια? Ότι ο πολιτισμός είναι αυτά όλα που είπες. Και για να κάνεις πολιτισμό πρέπει να νιώθεις αυτά όλα που είπες. Διαφορετικά είσαι κάπου αλλού. Και σε ό,τι αφορά το θέμα με τον Όμηρο κλπ, δυστυχώς είναι πολλοί οι οποίοι επικαλούνται τον Όμηρο. Αλλά μέσα στο πλαίσιο της ανύψωσης του εθνικού φρονήματος κλπ, επικαλούνται το Ρήγατο Φεραίο. Αύριο είναι 25 του Μάρτη. Ως πότε παλικάρια θα ζούμε. Αλλά δεν πάμε παρακάτω που μιλά για την σκλαβιά των Τούρκων, των Αράβων, των Βαλκανίων και ότι μιλά για μια ομοσπονδία που πρέπει να κάνουμε με την Επανάσταση. Δεν μιλά για ελληνική Επανάσταση. Επειδή μαθαίνουμε αποσπασματικά κάποια πράγματα στα σχολεία και μένουμε με τούτα, η ακτίνα της σκέψης μας είναι περιορισμένη. Ξέρεις, μείνεις, εκτός και αν πάμε μόνοι μας. Μένουμε στα συστήματα. Ναι. Και γι' αυτό είμαστε μια εποχή συστημάτων και εύκολων δηλώσεων. Εάν πάει όμως στην ουσία, τι είναι το ελληνικό πνεύμα? Το ελληνικό πνεύμα είναι το να βάλει μια σημαία στο μέτωπο σου για να λύσει με Έλληνας. Το ελληνικό πνεύμα είναι το μέτρο. Είναι οποιοδήποτε ξεπερνά το μέτρο και φτάνει στην ύβρη, έχει τιμωρία. Το ελληνικό πνεύμα συμπυκνωμένο στην Αντιγόνη, η οποία μιλά η Αντιγόνη. Είναι ένα ύμνο στο να έχει την ικανότητα να κάνει συμβιβασμού, να μην ξεπερνά το μέτρο. Και όταν γίνεται, πράγμα, και όταν σήμερα, παράσταση... σήμερα θεωρείται προδοσία του να κάνει συμβιβασμό. Και όχι μόνο αυτό. Θεωρήθηκε προδοσία το να παιχτεί η Αντιγόνη στη Σαλαμίνα. Δηλαδή είναι αυτά τα. Τι να πω, παράλογα. Κάποτε έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι που βάλουν σημαίε έχουν τόση σχέση με το ελληνικό πνεύμα, όσο έχει ο Άισις με το ελληνικό πνεύμα. Μπορεί. Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά. Ιστορικό διαδρομό συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είναι εδώ μαζί μας σήμερα ο σκηνοθέτης, ο Πανίκος ο Χρυσάνθου. Μιλούμε για την ταινία του «Η ιστορία της πράσινης γραμμής», η οποία προβάλλεται αυτές τις μέρες στους κινηματογράφους και όχι μόνο. Με αφορμή αυτή την ταινία βλέπουμε και άλλες προεκτάσεις και άλλες πτυχές του όλου θέματος παραγωγές στην Κύπρο που έχουν να κάνουν και με το πολιτικό βεβαίως ζήτημα. Πανίκο, μας ζητούν να επαναλάβουμε πότε και πού παίζονται η ταινία. Παίζεται η ταινία. Η ταινία παίζει καθημερινά στο K-Cineplex. Στη Λευκοσία παίζει στο K-Cineplex της Έγκομης, όχι στο Μολ. Δύο προβολές, 8 και 10.
στις 10 υπάρχουν αγγλικοί υπότιτλοι για ξενόγλωσσους. Το ίδιο γίνεται και στη Λάρνακα. 8 και 10, 10 με αγγλικούς υπότιτλους για ξενόγλωσσους. Λεμεσόν και Πάφο, μία προβολή καθημερινά, 8 η ώρα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, όσοι έχετε την ευχαίρεια και επιδιώξτε το, πιστέψετε, να πάτε να δείτε την ταινία, πριν να προχωρήσουμε να δούμε κάποια μηνύματα. Συγχαρητήρια, Πανίκο, λέει. Η ιστορία της πράσινης γραμμής γκρεμίζει τα τείχη στις καρδιές και τα μυαλά των ανθρώπων σε αυτό το νησί. Πρέπει να τη δουν όλο και όλοι, και ιδιαίτερα οι νέοι. Είναι υπέροχος ο Πανίκος, λέει η Όλγα. Συγχαρητήρια, λέει ο Φίλιππος. Είδα την ταινία Ακάμας. Είναι παράδειγμα για να διδάσκεται. Θέλω να μιλήσουμε για τον Ακάμα στη συνέχεια, διότι είχε μια τη δική του ιστορία. Άλλο μήνυμα, λέει, η ιστορία της τυχαίας διαπίστωσης του να διαμένει στην οικία ο ένας του άλλου συνέβηκε πραγματικά τόσο στον δέος δημοσιογράφο του Άστρα Γιώργο Παυλίδη, όσο και στο Γενικό Γραμματέα της ΕΚΑ, τον Πανίκο Χάμπα. Το έργο τελικά είναι βγαλμένο από τα σωθικά της κυπριακής τραγωδίας. Αυτό είναι πραγματικότητα, συνέβηκε όντως. Συγχαρητήρια στον Πανίκο που πραγματικά πολεμά για το όνειρό του, ποιοτικό και συνάμα πολιτικό κινηματογράφο, χωρίς βοήθεια που βοηθά τον τόμο μας, λέει η Μαρία. Και ένα άλλο μήνυμα ρωτά κατά πόσον το έργο που λέμε είναι η ιστορία του Χασάνη που είδαμε παλιά. Όχι, δεν είναι, είναι νέα ταινία. Το νέο έργο, όχι, ναι. Λοιπόν, άρα όσοι το είδαν το έργο έχουν να πούν τα καλύτερα λόγια. Και όχι, δεν το βγάζω το συμπέρασμα μόνο από τα μηνύματα που έρχονται τώρα εδώ. Το βλέπω και σε σχόλια στο Facebook από διάφορους που πήγαν και είδαν την ταινία. Έχεις κάνει και άλλες ταινίες. Νομίζω η πρώτη ήταν το Τείχος. Η δεύτερη ήταν. Η δεύτερη. Και η άλλη ταινία που έκανε Πάταγο ήταν ο Ακάμας. Είναι δύο ταινίες οι οποίες μπορεί να πω ότι είναι ιστορικές από την άποψη ότι θα μείνουν στην ιστορία. Ασχολούνται βέβαια με ιστορία, αλλά θα μείνουν και στην ιστορία. Και τουλάχιστον ο Ακάμας πολεμήθηκε άγρια. Με αφορμή το όνομα του Ευαγόρα, που κάποιοι το ταύτισαν με τον Ευαγόρα Παλιγαρίδη και έγινε εκείνη όλη η ιστορία πριν ακόμα προβληθεί η ταινία. Πριν τελειώσει η ταινία. Πριν τελειώσει. Πριν τη δει κανένα στην ταινία. Μπράβο. Λοιπόν, από φήμες δηλαδή και τέτοια. Το Τείχος, από ό,τι έχω διαβάσει, δεν προβαλλόταν από το κρατικό κανάλι και τελικά προβλήθηκε με λογοκρισία. Αν έχω λάθος. Δεν έχει προβληθεί ακόμα. Ακόμα? Όχι. Ούτε ο Ακάμας ούτε ο Τείχος. Έχει τα δικαιώματα το ΡΙΚ, δεν έχουν προβληθεί ούτε η μία ούτε η άλλη. Σου είπαν γιατί? Επίσημα δεν μου είπαν ποτέ. Ανεπίσημα μου είπαν. Φοβούνται ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα της Κύπρου, ένα από τα προβλήματα του πολιτισμού. Mm-hmm. Όταν φοβάσαι κάποιος ο οποίος φτιάχνει πολιτισμό, πάει κόντρα στις αντιδράσεις και επιβάλλει την άποψή του για την ελευθερία του λόγου στο κάτω-κάτω. Ή λέει, το προβάλλουμε, ελάτε, πέστε οτιδήποτε, κάνετε ανελαίτη την κριτική να θέλετε σε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του και να κρίνει ο κόσμος. Είπαμε, είναι θέμα πολιτισμού ο πολιτισμός. Ναι, ασφαλώς. Συγχαρητήρια από την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την Αθανασία Αναγνωστοπούλου. Λέει ένα μήνυμα εδώ. Η Σία Αναγνωστοπούλου που ήταν καθηγήτρια εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και εξαιρετικό μυαλό και ιστορικός. Πραγματικά χάσαμε που έφυγε και πήγε πίσω στην Ελλάδα. Άλλο μήνυμα, λέει, από την Ελπίδα. Μάλλον όχι. Ο Πανίκος, λέει, είναι πάντα καταλυτικός τόσο στον λόγο όσο και στον κινηματογράφο. Μεγάλες αυτονόητες αλήθειες, οι οποίες στην Κύπρο δεν είναι τόσο αυτονόητες. Είμαστε δυστυχώς σαν κοινωνία αρκετά πίσω σε θέματα κατανόησης και αποδοχής του παγκόσμιου πολιτισμού και αυτό το πληρώνουν οι επερχόμενες γενιές στις οποίες βρίσκεται και η μεγαλύτερη μας ελπίδα. Να επαναλάβω κάτι που είπαμε, αν μου επιτρέπεις, στο διάλειμμα. Γιατί νομίζω ότι σημαντικό να το ακούσουν και οι άνθρωποι που ακούν την εκπομπή. Έχω την αίσθηση ότι για να προχωρήσουν τα πράγματα, για να φτιαχτεί πολιτισμός,
δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται ουρανοκατέβατο. Είναι κάτι που γίνεται με αγώνες. Στις χώρες που κατακτήθηκε ο πολιτισμός, κάποιοι άνθρωποι πολεμήσαν και πληρώσαν ένα τίμημα. Η Κύπρος δεν έχει τούτη την παράδοση. Φτιάχνει τούτη την παράδοση αυτή τη στιγμή, τώρα. Αισθάνομαι πολλές φορές ότι φτιάχνοντας τις ταινίες μου, για παράδειγμα, είμαι σαν ένας από τους στρατιώτες που είναι στην πρώτη γραμμή και δέχονται στο στήθος τους τους βομβαρδισμούς των πυροβόλων του εχθρού. Μετά, όταν καταλάβουν και καταφέρουν και κατακτήσουν σε μια περιοχή, θα ακολουθήσουν, θα έρθουν πίσω οι επόμενοι, οι οποίοι θα έχουν την ελευθερία να κάνουν κάτι παραπάνω. Κάποτε αισθάνομαι ότι εξοδεύουμε πολλή ενέργεια για να φτιάξουμε κάτι, κάποτε μια μπίκρα, κάποτε υπαρξιακά προβλήματα, γιατί κάθεσαι και δουλεύεις με τούτες όλες τις αντιδράσεις, με τόσο λίγη κατανόηση. Αλλά έχω μια συνείδηση μέσα μου ότι φτιάχνεται εδώ το πράγμα. Τούτη η ελευθερία που αποκτούμε με έναν τίμημα. Το ότι προσπαθούμε να επιβάλλουμε την τέχνη κάτω από δύσκολες συνθήκες, να φέρει μια κατάσταση που γίνει που ενάρτουν να χτίσουν πάνω της. Και αξίζει τον κόπο μόνο για τούτο. Μέσα σε απογοήτευση, προχτές ήρθε μια κοπέλα, ήμουν πολλά κουρασμένος την πρώτη φορά που προβλήθη την ταινία, και ήρθε μια κοπέλα Τουρκοκύπρια και είπε, άμα γίνονται έτσι ταινίες σε τον τόπο, έχει ελπίδα. Τον το πράγμα λειτουργεί και ανακουφιστικά και για μας που το κάνουμε. Δηλαδή είναι σαν έναν κομπλιμέτο. Έρχεται ένας άλλος, είσαι κουρασμένος που κάνεις κάτι και βλέπεις έναν άνθρωπο 18 χρονών και λαλή σου έχει ελπίδα. Αισθάνεσαι ότι είναι καμές. Είναι πιεχαμένος ο κόπος σου άμα κερδίζει μια ψυχή του ανθρώπου. Και κυρίως νέου, ο οποίος αποτελεί το μέλλον του τόπου. Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι αυτά που φοβούνται κάποιοι. Δηλαδή το να δώσεις μια προοπτική η οποία βγάζει έξω από τα στεγανά τα οποία μας έμαθαν να ζούμε. Μας επέβαλαν να ζούμε. Και με την εισβολή και με την κατοχή και με τους εθνικισμούς και με όλα αυτά. Το να βγαίνεις έξω από αυτά τα στεγανά θεωρείται κίνδυνος. Και όσοι επιχειρήσουν να καθοδηγήσουν νομίζω τον κόσμο προς αυτή την κατεύθυνση θεωρούνται επικίνδυνοι. Άρα θα πρέπει να πολεμηθούν. Γι' αυτό και υπήρξε και όλη αυτή η πολεμική, το λέω ξανά για τον ΑΚΑΜΑ, που όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, που τα ξέρεις καλύτερα τα πράγματα, ασκήθηκε κριτική πριν τελειώσει η ταινία. Πουθενά άλλου στον κόσμο δεν βλέπεις αυτό το πράγμα. Να ασκείται κριτική για κάτι πριν τελειώσει. Να θυμούμε όταν ο Μακάρης ο Δρουσώτης είχε βγάλει το βιβλίο «Εώκα σκοτεινή όψη», είχε δεχτεί κριτικές πριν κυκλοφορήσει το βιβλίο. Στο δικό μου το βιβλίο προχτές διάβαζα ότι αν και δεν το έχουμε διαβάσει είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν αξίζει τον κόπο να το ανοίξετε κλπ. Αν και δεν το έχουμε διαβάσει. Δηλαδή βλέπεις αυτά τα πράγματα και λες πού ζούμε. Ναι, ξέρεις, υπάρχει ένα φαινόμενο που είναι λίγο περίεργο. Εγώ τον ΑΚΑΜΑ έκανα προβολές σε διάφορους χώρους με διάφορους ανθρώπους που έχουν πολύ αντίθετες απόψεις. Έκαμα την έδειξα σε χωριά που μου έλεγα μην πας τζαμέ, είναι σφυκοφωλιά, θα σε φαν να πάει να δείξεις τον ΑΚΑΜΑ τζαμέ. Επίσης και έδειξα το και δεν βρήκα σε όλες τις προβολές που έγιναν στην Κύπρο αντίδραση από έναν άνθρωπο. Σε μια-δυο περιπτώσεις έγιναν συζητήσεις. Ήρθαν άνθρωποι με τους οποίους συζητήσαμε. Είπαν τούτη σκηνή εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά συζητήσαμε και βρήκαμε και μια επικοινωνία στο τέλος. Και κάποτε έρχονται κάποιοι φίλοι φίλων μου και λαλούν τους, α, Πανίκος τούτος που έκαμε τις φιλοτουρκικές ταινίες, και λαλεί τους, μα είδετε την ταινία του τι? Όχι, δεν την είδαμε, αλλά ξέρουμε, ούτε θέλουμε να ειδούμε. Δηλαδή έχουν άποψη ανθρώπου που δεν βλέπω. Καταλάβες, είναι αυτή η τραγωδία του τόπου και είναι αυτό το αίσθημα, η δημοκρατία είναι το πράγμα όταν μπορείς να ανέχεσαι εκείνο που λέει πράγματα που συμφωνείς μαζί του. Ναι, αλλά και να τον επικρίνεις ή να διαφωνείς για πράγματα που λέει. Ναι. Όχι για πράγματα που σου είπαν ότι λέει. Ναι. Ακριβώς. Εδώ είναι η διαφορά. Δηλαδή, αν δεν δεις, αν δεν μιλήσεις με τον άλλον, να ξέρεις ποιες είναι οι απόψεις του, αν δεν διαβάσεις αυτά που γράφει, πώς τον επικρίνεις? Ναι. Επειδή κάποιος σου είπε ότι είπε το τάδε πράγμα. Ζήτησα από έναν ηθοποιό να έρθει να παίξει στην καινούργια ταινία. Τον τηλεφώνησα. Μου λέει, είσαι εσύ που έκαμε στον ΑΚΑΜΑ? Ναι, είμαι εγώ.
ξέρεις, κυκλοφορούν πολλά πράγματα για τον Ακάμαν και για τον Ευαγόρα. Του λέω, εσύ τι νομίζεις, την είδες? Μου λέει, όχι, αλλά άκουσα. Έτσι γι' αυτό σκέφτομαι. Του λέω, θέλω να έρθεις να παίξεις. Όταν ένας άνθρωπος έχει γνώμη, δεν έχει χαρακτήρα. Εγώ θέλω να δουλεύω με ανθρώπους οι οποίοι να έχουν ένα χαρακτήρα. Όχι με αψυχούς, ηθοποιούς ή ανθρώπους που έχουν γνώμη χωρίς να δουν. Mm. Το πράγμα φοβερά επικίνδυνο. Σίγουρα. Η κοινωνία μας θέλει ανθρώπους τολμηρούς να ερευνούν και να προβάλλουν την αλήθεια. Συγχαρητήρια, Πανίκο μου, Πόπι Αβραάμ. Βλέπεις ότι οι απόψεις του κόσμου είναι θετικές. Και μιλούμε και για ανθρώπους που σε γνωρίζουν προσωπικά και για ανθρώπους που δεν σε γνωρίζουν και γνωρίζουν τη δουλειά σου. Ακούν αυτά που λέεις. Δεν σε κρίνουν ακούγοντας τι είπαν άλλοι για σένα. Και αυτό είναι παρήγορο. Εγώ, Μιχάλη, έχω ένα σεβασμό σε ανθρώπους που έχουν άλλες απόψεις. Σαφώς. Δηλαδή, εάν ακούσω που κάποιον να πει, ακόμα και εκείνους που δεν είδαν, έχω ένα σεβασμό. Προπαντός, αν είναι άνθρωποι που έχουν υποφέρει, ζήσαν κάποια πράγματα. Πρέπει σιγά σιγά όμως στον τόπο να μάθουμε να επικοινωνούμε. Πρέπει να μάθουμε να έχουμε ανοχή σε άλλες απόψεις. Mm-hmm. Αυτό είναι δεδομένο και νομίζω ότι ίσως είναι η πεμπτουσία της όλης υπόθεσης. Και να κάνουμε ένα διαλόγο. Ασφαλώς. Εγώ θα ήθελα να δουν την ταινία μου, να βλέπουν τις ταινίες μου ανθρώποι και να έρχονται, θέλουν να είναι πολύ πολύ αυστηροί μαζί μου. Συμφωνούμε, διαφωνούμε, αλλά να έχουμε ένα διάλογο. Είναι άσχημο πράγμα να έχεις θέση χωρίς διάλογο και να ζητάς απαγορεύσεις. Οι απαγορεύσεις δεν γίνονται. Ο καθένας δικαιούται να έχει τη γνώμη του, ακόμη και αν είναι ακραία. Αυτό είναι το πράγμα. Έτσι είναι. Αλλά να μπορεί να συνδιαλέγεται χωρίς χαρακτηρισμούς, χωρίς ύβρις, χωρίς στερεότυπα και ούτω καθεξής, να είναι σε διάθεση να συζητήσει. Θα δω την ταινία σου, λέει άλλο μήνυμα εδώ. Ακόμα ένα θετικό μήνυμα. Στο λίγο χρόνο που μας μένει, 5 λεπτά, στην όλη δουλειά σου έχεις υποστεί λογοκρισία? Η λογοκρισία έχει δύο μορφές. Η μία μορφή είναι η άμεση λογοκρισία και υπάρχει και η έμμεση λογοκρισία. Έχω υποστεί και τις δύο μορφές. Δηλαδή, ο Ακάμας έχει υποστεί άμεση λογοκρισία. Με κάλεσαν και μου είπαν ότι αυτήν τη σκηνή πρέπει να τη βγάλεις έξω. Έκανα μια διαπραγμάτευση. Την έβγαλα έξω για να αισθάνονται οι κυβερνητικοί υπάλληλοι ότι δεν ξέρουν τίποτε. Και έκανα μια συμφωνία μαζί τους ότι θα τη γυρίσω και θα την παρουσιάσω σαν νέα. Παίξαμε ένα θέατρο. Και όταν την παρουσίασα τη σκηνή σαν νέα, την βρήκα σαν πρόφαση, ενώ τους είπα να το συζητήσουμε, ούτε να το συζητήσουν. Το βρήκα σαν δικαιολογία για να απαγορευτεί η ταινία, η προβολή της ταινίας. Αυτή είναι η άμεση που υπέστηκα. Η έμμεση την υφίστασε που την αρχή που ξεκινάς. Δηλαδή, όταν έκανα την πρώτη μου ταινία, ήξερα ότι αν μιλήσω για κάποια πράγματα, δεν είναι αποδεκτά σε αυτήν την κοινωνία που δεν ξέρει να συζητά για τον εαυτό της. Και ως εκ τούτου, κάνεις πρώτα μια λογοκρισία εσύ ο ίδιος. Και μετά υπάρχει μια άλλη λογοκρισία, η οποία ξέρει, κάνεις κάτι και κάποιοι άνθρωποι που έχουν θέσεις και πρέπει να προβάλλουν έναν πολιτισμό, ο θεσμικός τους ρόλος είναι να υπηρετούν τον λαό και όλες τις απόψεις του λαού, σε παραγνωρίζουν ή βρίσκουν διάφορες αφορμές ή κάνουν με νομότυπους τρόπους, παίρνουν διάφορα μέτρα ώστε να μην μπορέσεις να κάνεις το πράγμα. Ο βαθμός που δεν υπάρχουν τούτα όλα τα προβλήματα, τόσο πιο μεγάλη είναι η δημοκρατία. Στο βαθμό που υπάρχουν, τόσο περιορίζεται η δημοκρατία. Είναι δημοκρατία, αλλά περιορίζεται. Mm. Εγώ νομίζω ότι στην Κύπρο ζούμε σε μια τέτοια κατάσταση. Υπάρχει ένας έμμεσος περιορισμός και μια διακριτικότητα σε ανθρώπους που κάνουν ταινίες που δεν είναι μέσα στο κυρίαρχο ρεύμα, αυτόν που θεωρούν ως κυρίαρχο ρεύμα. Και οι διακρίσεις αυτές παίρνουν διάφορες μορφές. Εγώ αισθάνομαι ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Το λέω, το διαχειρίζω και πολεμώ για να υπάρξει μια ανεξαρτητοποίηση της παραγωγής πολιτισμού, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης ελευθερία και να αξιολογούνται αξιοκρατικά οι άνθρωποι. Εκείνοι που κάνουν καλή δουλειά. Είτε κάνουν δεξιές, είτε αριστερές ταινίες, είτε κάνουν θρησκευτικές, είτε μη θρησκευτικές, πρέπει να έχουν δικαίωμα να το κάνουν με μόνο κριτήριο. Την ποιότητα του έργου που παράγουν.
Έχεις κάποιον που γράφει ποιήματα όμορφα και ανήκει στο τάδε κόμμα, και έχεις κάποιον που γράφει ποιήματα όμορφα και ανήκει στο αντίθετο κόμμα, και οι δύο έχουν θέση. Έχεις κάποιους που δεν κάνουν καλή τέχνη, δεν μπορείς να τους προωθάς επειδή ανήκουν σε έναν κόμμα και επειδή ανήκουν σε μια ιδεολογία. Το μόνο κριτήριο είναι ποιότητα, τίποτα άλλο. Η μία επιχορήγηση δεν είναι έναν είδος λογοκρισίας? Ασφαλώς. Εν τούτον που λέω αξιολόγηση. Δηλαδή, όταν αξιολογείς με κριτήρια, α, τούτος είναι καλό παιδί, να του δώσουμε ριάλια, και τούτος, α, τούτος είναι δίστροπος, είναι απαιτητικός, είναι το α, είναι το β, κάνει ταινίες, είναι προδότης. Αυτά τα πράγματα δεν παράγουν πολιτισμό, είναι εκτρώματα. Λοιπόν, πολίτευμα Κύπρου, δικτατορική δημοκρατία, λέει ο Ανδρέας Διηγητής, έτσι τη χαρακτηρίζει. Να μην φτάνουμε σε ακρόδιδες. Είναι δημοκρατία στην Κύπρο, υπάρχουν δημοκρατικοί θεσμοί, υπάρχουν όμως διακρίσεις. Πρέπει να αγωνιστούμε για να φτιάξουμε μια πιο καλή δημοκρατία που έχουμε. Μια άλλη ταινία, νομίζω είναι τεχνικής φύσης αυτή, ρωτά αν είναι 35 μιλιμέτρα ml. Σήμερα οι ταινίες επεράσαν στα digital και στα pixels. Δηλαδή δεν υπάρχουν πια 35 και 16 και 78 όπως υπήρχε προηγουμένως. Δηλαδή η ταινία 35 μιλίμετρα είχε 3.000 πίξελ επί 2.200. Σήμερα τα digital παράγουν πιο πολλά πίξελ από το 35. Δηλαδή υπάρχει η εγγραφή, δεν γίνεται πάνω σε φιλμ και σε υδραργυρό. Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά και παράγονται αντίστοιχα πίξελ, αντίστοιχα σημεάκια, δηλαδή καταγραφή των χρωμάτων και των σκιών πάνω στο digital, το οποίο είναι αντίστοιχο παλιά με το φιλμ. Η ταινία παράχτηκε σε ένα φορμάτ που είναι αντίστοιχο με το σινεμά, αλλά είναι ηλεκτρονικό. Δεν βρίσκουμε μια φιλμ. Υπάρχουν φιλμ, αλλά είναι πιο δύσκολα και πιο ακριβά σήμερα για να κάνει κάποιο σε φιλμ. Ωραία. Κλείνουμε με ακόμα δύο μηνύματα. Είμαι πρόσφυγας και κατηγό στην πράσινη γραμμή, ακριβώς σε έναν οδόφραγμα της Λευκωσίας. Στην απέναντι μεριά ξέρω πως διαμένουν επίσης πρόσφυγες, λέει, από το 1963, του τότε Τουρκομαχαλά. Υπάρχει περισσότερο ή λιγότερο πρόσφυγας, περισσότερο ή λιγότερο άδικο ή μήπως διαφορετική όψη στο οδόφραγμά μας? Και μια άλλη πληροφοριακού περιεχομένου, από πού μπορούμε να βρούμε αυτές τις ταινίες του κυρίου Πανίκου? Για παράδειγμα, αυτές που αναφέραμε. Έχεις κάνει, διότι μου είπες, το τείχος ήταν η δεύτερη. Έκανα πέντε ταινίες πριν από αυτή. Ναι. Τούτη είναι η έκτη ταινία. Δύο-τρεις ταινίες κυκλοφορούσα στο ίντερνετ. Τώρα έχω βάλει αντίγραφα στο Home of Cooperation. Στη Λευκωσία μπορεί να πάει κάποιος στο Home of Cooperation να ζητήσει τις ταινίες. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ μου Πανίκο, πριν σε ευχαριστήσω, πες μας ξανά πού προβάλλεται η ταινία και πότε. Ιστορία της πράσινης γραμμής προβάλλεται αυτήν την εβδομάδα μέχρι και την Τετάρτη. Καθημερινά στα Case είναι πλέξε σε όλες τις πόλεις της Κύπρου. Στη Λευκωσία και στη Λάρνακα υπάρχουν δύο προβολές, 8 και 10. Στις 10 με αγγλικούς υπότιτλους για ξενογλώσσους. Στη Λεμεσόν και την Πάφο, μία προβολή στις 8 η ώρα καθημερινά. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω, μας έκανες τη χάρη σήμερα να έρθεις εδώ μέσα στα τρεχάματα όλα που έχεις αυτό τον καιρό. Να σε καλά, να ευχηθώ κάθε επιτυχία και βεβαίως την παραγωγή και άλλων παρόμοιων ταινιών, διότι τις έχει ανάγκη ο τόπος. Χαρά μου. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση και εσάς. Να ευχηθούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε μαζί ξανά την ερχόμενη Παρασκευή. Ιστορικές διαδρομές. Ο Μιχάλης Μιχαήλ και οι φιλοξενούμενοι του συζητούν για το χθες, το σήμερα και το αύριο. Κάθε Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 10 το πρωί.